Συνάδελφοι, από αυτό το βήμα καταγγέλουμε τη στρατιωτική εισβολή και επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για την έναρξη ενός πολέμου ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία σε βάρος του Ουκρανικού, του Ρωσικού και των άλλων λαών της περιοχής για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους δρόμους μεταφοράς, ενέργειας και εμπορευμάτων, τις σφαίρες επιρροής. Τα μονοπόλια που μας πίνουν το αίμα καθημερινά, που σακατεύουν τα δικά μας κορμιά, τα ίδια μονοπόλια, αμερικανικά, ρωσικά, ευρωπαϊκά και κινέζικα, σκοτώνουν σήμερα τα αδέρφια μας στην Ουκρανία, ενώ ελοχεύει ο κίνδυνος για γενική σύραξη σε όλη την περιοχή. Για τα δικά τους κέρδη γινόμαστε κρέας στις δικές τους μηχανές. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους και τον λαό της Ουκρανίας, της Ρωσίας, σε όλη την περιοχή. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, προκειμένου να ζήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Το αίμα μας, το αίμα των παιδιών μας, δεν πρέπει να χυθεί για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Εμείς οι εργαζόμενοι πρέπει να ξεσηκωθούμε ενάντια στους υπεραλιστικούς πολέμους που βάζουν τους λαούς σε θανάσιμους κινδύνους και τους καταδικάζουν στη φτώχεια και στην προσφυγιά. Αυτός ο πόλεμος είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι ο καθημερινός πόλεμος που διεξάγεται σε κάθε χώρο εργασίας με θύματα εμάς τους εργάτες. Τα καθημερινά εργοδοτικά εγκλήματα, πρόσφατα του δικού μας Δημήτρη, αλλά και μόλις προχθές των 11 αδελφών μας μέσα στο καράβι του εφοπλιστή Γκριμάλτη, που δεν γύρισαν ποτέ στις οικογένειές τους. Γι' αυτό το λόγο αποκτά μεγαλύτερη σημασία αυτή εδώ η μεγάλη μαζική εργατική λαϊκή συγκέντρωση. Γι' αυτό χαιρετίζουμε με αισιοδοξία αυτό το μαχητικό ποτάμι, ένα ποτάμι που ξεκινάει από τα καμίνια της Λάρκο και συναντιέται με τα δρεπάνια των αγροτών στα μπλόκα της επιβίωσης και της αντεπίθεσης, με τα σφυριά των οικοδόμων που χτίζουν τα σύγχρονα παλάτια, με τα σκισμένα χέρια των λιμενεργατών που φέραν το λιμάνι στην πρωτιά της Μεσογείου, με τα καμένα κορμιά των οδηγών, φορτηγών και ναυτεργατών, θύματα της εγκληματικής ασυδοσίας των εφοπλιστικών επιχειρηματικών ομίλων, με τα παιδιά μας, μαθητές και φοιτητές, που δίνουν τη δική τους μάχη για μια εκπαίδευση χωρίς φραγμούς, μαζί με τις γυναίκες μας, που δίνουν επάξια τη μάχη να κρατήσουν όρθια τα σπίτια μας, να συμβάλλουν στα πενιχρά εισοδήματά μας, μαζί με τους πατεράδες και τις μανάδες που οδηγούνται στο σύγχρονο κεάδα με τις συνεχείς περικοπές της συντάξης τους. Αυτό το ποτάμι, όταν γιομίζει και βρυχάται, μπορεί να γκρεμίσει κάθε εμπόδιο που βάζουν οι κυβερνήσεις, οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες. Γι' αυτό εμείς οι λιμενεργάτες είμαστε αισιόδοξοι. Παίρνουμε δύναμη σήμερα για να συνεχίσουμε τη μάχη. Αυτό το ορμητικό εργατικό λαϊκό ποτάμι μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, να διαλύσει αντεργατικούς νόμους και να γκρεμίσει τα αφεντικά. Αυτή την ενότητα φοβούνται. Αυτή την ενότητα που εκφράζεται εδώ σήμερα τρέμουν να μην γενικευτεί σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε χώρο της εργατιάς, εκεί που εμείς στίζουμε τα δικά τους πλούτη και τα δικά τους παλάτια. Συνάδελφοι, οι απεργιακές κινητοποίησεις στη Λάρκο, στην Κόσκο, στα πετρέλαια και στα λοιπάσματα Καβάλας δείχνουν το δρόμο. Σε αυτές τις μάχες σφυρλατήθηκε το ατσάλι της ενότητας και της αλληλεγγύης μέσα στους χώρους που εμείς γνωρίζουμε πως δένεται τα τσάλι. Τα εκατοντάδες σωματεία και ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, από τα αδέρφια μας στην Τουρκία, στο Μεξικό και σε άλλες χώρες που έκαναν πράξη το ένας για όλους και όλοι για έναν, αυτό το κύμα αλληλεγγύης είναι που μας γεμίζει ακόμα περισσότερη δύναμη να συνεχίσουμε και να νικήσουμε. Η συντριπτική πλειοψηφία των λιμενεργατών απάντησε στον προκλητικό τρομοκρατικό σχεδιασμό τις προηγούμενες μέρες της εργοδοσίας, Κόσκο, Ντιπόρτ και κυβέρνησης να χτυπήσει τον αγώνα μας με όλα τα μέσα καταστολής. Τα σχέδιά τους όμως έπεσαν στο κενό. Τρέμουν στο μαζικό αγώνα μας.
Γι' αυτό το λόγο, αντί να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις και συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να καταστήλουν τους αγώνες μας, επιστρατεύοντας τα ΜΑΤ, τα ΟΗΚ, ΑΒΡΕΣ, Λιμενικό. Εμείς που καθημερινά μοχθούμε για το μεροκάματο, που χύνουμε το δικό μας υδρότα, το δικό μας αίμα, γνωρίζουμε καλά ποιος έφερε το λιμάνι στις πρώτες θέσεις της Μεσογείου. Πάνω στα δικά μας κορμιά, τις δικές μας αγωνίες, χτίζουν τα κέρδη δισεκατομμυρίων, πάνω στα δικά μας κορμιά, χτίζουν τα παλάτια τους. Σε μια περίοδο που πέφτουν βροχή τα 300 και τα 400 στη ΔΕΗ, σε κάθε σπίτι, που κάθε συνάδελφος συχτηρίζει κάθε φορά που βγαίνει από το σούπερ μάρκετ, κάθε φορά που πλησιάζει ο δείκτης καυσίμων στο κόκκινο, σε μια περίοδο που τρέμουμε μην χτυπήσει κανείς συνάδελφος, μην αρρωστήσει κανένα από τα παιδιά μας, σε αυτές τις συνθήκες η εργοδοσία αρνείται να υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις για όλους τους εργαζόμενους. Ως εδώ, στο προσκήνιο πλέον βρίσκονται οι δικές μας ανάγκες, οι δικές μας οικογένειες και όχι τα δικά τους κέρδη. Ταυτόχρονα όλοι επικαλούνται νομιμότητα για την ελευθερία συνεργασία. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει. Μαζικοποιούμε και δυναμώνουμε τους αγώνες. Οργανωνόμαστε ώστε να κερδίσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Αυτά που στερούν από τις οικογένειές μας και τα σπίτια μας. Το τεράστιο κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης που εκφράζεται απέναντι στο δίκαιο αγώνα μας επιβεβαιώνει ότι όλοι μαζί μια γροθιά μπορούμε να σπάσουμε κάθε αδιαλαξία, κάθε τρομοκρατία. Αυτή την ενότητα πρέπει να τη γενικεύσουμε σε όλο το λιμάνι, σε όλο τον Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα. Μαζικά, ενωμένα, να αντιμετωπίσουμε την επίδεση που δέχονται οι λιμενεργάτες, οι μεταλλεργάτες στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, οι οδηγοί στα φορτηγά και οι ναυτεργάτες. Έχουμε από πάνω μας ένα τεράστιο μονοπόλιο, την Κόσκο. Αυτή η ενότητα να εκφραστεί απέναντι στα σχέδια της ίδιας κυβέρνησης. Αυτή η μαζική κινητοποίηση από κάθε σωματείο, από κάθε συλλογικό φορέα, μπορεί και θα στείλει στα σκουπίδια κάθε αντεργατικό νόμο, κάθε τρομονόμο. Κάθε σχέδιο καταστολής θα μας βρει όλους ενωμένους. Η δική μας μάχη μας εξόπλισε με πολύτιμη πείρα. Όταν ενωνόμαστε και αποφασίζουμε να παλέψουμε, μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω. Με τη δική μας οργάνωση, το δικό μας σωματείο, πιο μαζικό και μέσα από τη μαζική συμμετοχή μας, μπορούμε να αντιπαλέψουμε αφαντικά και τα εργοδοτικά σκυλιά τους. Όλο τον κρατικό μηχανισμό καταστολής. Η δική μας μάχη έκανε καθαρό ποιον έχουμε απέναντί μας. Από τη μια την εργοδοσία της Κόσκο που πλουτίζει πάνω στις δικές μας πλάτες, γενικεύοντας συμβάσεις μερικής απασχόλησης, δηλαδή μισή δουλειά, μισή ζωή για εκατοντάδες συναδέλφους. Απ' την άλλη, η ίδια η κυβέρνηση που τρέχει να προστατέψει με κάθε τρόπο τα κέρδη της Κόσκο, βγάζοντας κάθε δίκαιη απεργιακή μας κινητοποίηση παράνομη, στέλνοντας όλες τις δυνάμεις καταστολής να χτυπήσουν εμάς, τους εργάτες που γεμίσαμε κέρδη τις τσέπες της Κόσκο. Ξέρουμε καλά ποιον έχουμε, γνωρίζουμε καλά πλέον ποιους έχουμε όμως και μαζί μας, που είσαστε όλοι εσείς. Διεκδικούμε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μόνιμη και σταθερή δουλειά, δίκαιες αμοιβές που θα συνυπολογίζουν ό,τι προβλέπεται για τα νυχτερινά, τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες. Εφαρμογή του νόμου για τα βαρέα και ανδυγιεινά. Επαναπρόσληψη των συναδέλφων μας, στους οποίους δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις για να μας τρομοκρατούν. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας. Αυτόν τον αγώνα μας τον εντάσσουμε συνολική πάλι όνων μας, γιατί μόνο ένας μαζικός, οργανωμένος αγώνας μπορεί να οδηγήσει σε νίκες. Αυτές οι μάχες αποδείξανε ότι δεν μπορούμε να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας σε επίδεξους σωτήρες. Κλιμακώνουμε τη μάχη, οργανώνουμε τη δική μας απάντηση απέναντι σε κάθε Κόσκο και σε κάθε Λάρκο. Οργανωνόμαστε, συσπυρωνόμαστε, γινόμαστε μία γροθιά. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Κλιμακώνουμε το επόμενο διάστημα με πανελλαδική, πανεργατική απεργία τις επόμενες εβδομάδες. Συνάδελφοι, θα νικήσουμε. Καλό αγώνα.